Μπράβο, βεβαίως. Ένα σύνθημα. Να το διακορεύσω. Βάλουμε. Εδώ παρακαλώ. Μας έκανε ζημιά στην εκδήλωση. Τι να κάνω, παιδιά. Εγώ τους είπα την επόμενη ζημιά, το κατοικί. Πάνε το εκεί το πρόβλημα. Την άλλη εβδομάδα το κατεβάσουμε εκεί. Εντάξει. Είναι στην εκδήλωση που θα γίνει στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Κάνουν και οι γονείς στην Αγία Τριάδα, ψάχνουν να βρουν μια κεραία, ένα σύνθημα για τις κεραίες. Μόνο που αυτό όταν είναι χωρίς πλαστικοποίηση θα χαλάσουμε. Θα κάνουμε ένα την Δευτέρα να πλαστικοποιήσουμε για να το βάλουμε να μένει. Δεν είναι δυνατόν να πλαστικοποιήσουμε. Μπορεί να το πάρει κάποιος. Λοιπόν, Δήμαρχε, με την ευκαιρία που είσαι εδώ τώρα, βέβαια θα έρθουμε επίσημα στο Δήμο, σαν Ιταλία. Θέλουμε έναν χώρο, να μίλησα και με τον Λαζαρίδη κάποια στιγμή, ο οποίος χώρος δεν θα είναι στέκη όπως το βάλαμε, και θα είναι στέκη αλληλεγγύης και δράσης. Θα συμπεριλάβει δράσεις όσον αφορά το κοινωνικό ιατρείο. Θα συμπεριλάβει δράσεις όσον αφορά την ανταλλακτική τοπική μονάδα. Το ξέρω, σε εσύ πρόσωπο, το ξέρω. Εσύ δεν θα σε δώσω. Σαν δήμαρχο δεν θα σε δώσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα δώσουν σε άλλους, θα μπουν άλλοι. Όχι, θα δώσουν άλλους γιατρούς, θα συμμετέχουν. Φυσιοθεραπευτές θα συμμετέχουν. Γιατροί άλλοι θα συμμετέχουν. Λοιπόν, θέλουμε όμως ένα χώρο και σημείο αναφοράς να συγκεντρώσουμε πράγματα, να βοηθήσουμε με δράσεις. Επειδή συγκεντρώνουμε πολύ πράγματα τον καιρό. Όχι για αυτόν τον καιρό. Αυτό, για αυτό μιλάμε. Γενικώς. Γενικώς, ναι. Εάν λοιπόν δώσουμε κάπου, δεν θα δώσουμε. Όχι. Αυτό θα είναι... πρέπει να ενοποιηθείτε όλοι. Όχι. Θα είναι και όχι, δεν θα είναι της πρωτοβουλίας. Δεν θα είναι της πρωτοβουλίας. Όχι. Κινήσεις πολιτών. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Κινήσεις πολιτών. Αυτό θέλουμε. Τίποτα άλλο. Όλες οι υπηρεσίες κάνουν. Το κοινωνικό πρωτοβουλίο κάνει τη μηχανιώνα. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Όχι, όχι, άλλο αυτό. Κινήσεις πολιτών πέρα από εκκλησίες και κοινωνικό. Γιατί να το διασπάσουμε, να το κάνουμε ενιαίο όλο. Ενιαίο, ναι. Δώσε μας ένα χώρο να μπούμε και εμείς μέσα και να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και να κάνουμε. Ναι. Το Καραβάκι είναι. Καραβάκι. Καραβάκι. Ναι. Να πάρουμε ρεύμα από εδώ, δεν νομίζω. Όχι, θα πάρουμε ρεύμα. Πάλι. Πρόσεξε όμως. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά μην νοσημίσει κανένα διάδοχο παραπιάστηκε και έχουμε καλιά δυσμοληξία. Μπορούμε να το βάλουμε από την άλλη μεριά. Σύντσιος δουλειάς, κάνε το όπως πρέπει, άρα άμα γίνει εγώ δεν το είδα. Όχι, όχι, όχι. Το χώρο το θέλουμε για να πούμε όλοι, δεν θέλουμε να είμαστε 500. Όχι, θέλουμε ένα χώρο για κοινωνικό ιατρείο, για συγκέντρωση υλικού. Λοιπόν, για διαμοίραση υλικού. Έχουμε σκοπό να κάνουμε την ανταλλακτική. Άκουσε κάτι, άκουσε. Έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, η ανταλλακτική μονάδα. Θα την προχωρήσουμε έτσι κι αλλιώς. Είτε θα είστε μαζί, είτε όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε ανταλλαγή. Ανταλλαγή με τοπική ανταλλακτική μονάδα. Την ονομάσουμε θερμαϊκός, όπως θα την ονομάσουμε. Θα υπάρχει παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με κατάργηση του ευρώ. Θα κοιτάξουμε, θα το προχωρήσουμε αυτό με μια κλειστή ομάδα. Αυτό θέλει χώρο. Όταν κάνει κάτι και είναι ο Δημάρχο και ο Δήμο, ναι. Υπάρχει το πρόβλημα τη νομιμότητα. Εσύ μπορεί να κάνει τα πάντα. Όταν είναι νομιμότητα, μπορεί να κάνει το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Ο Δήμο δεν είναι αυτό. Το χώρο του που θα είναι. Θα είναι νομότυπο με την έννοια πια. Μία ομάδα πολιτών, όσοι θέλουν θα συμμετέχουν. Όλοι. Θα στα φέρουμε έγγραφα αυτά. Θα γίνει μία διαδικασία. Μία διαδικασία τέτοια. Ό,τι νομότυπο θα γίνει. Ό,τι παράτυπο θα φύγει. Τώρα από τώρα.
Το νομό... δεν μπορεί να στεγάσει ο Δήμος κάτι. Δηλαδή ανταλλαγή των προϊόντων. Το νομότυπο. Ανταλλαγή των προϊόντων. Κοίταξε. Δεν περιέχει χρήμα, Δήμαρχε. Δήμαρχε. Αυτό είναι... Άκου. Λοιπόν. Η ύπαρξη του κάθε νόμου. Η αλληλεγγύη είναι νόμιμη. Η αλληλεγγύη. Το να βοηθήσεις είναι. Αυτοί στις παροχές αυτές υπάρχουν και σημεία που μπορεί να είναι στις παρυφές νοημότητας. Αυτά θα τα στήσουμε έτσι κι αλλιώς για να βοηθήσουμε κόσμο. Εγώ πρόσεξα και σαν δημότης και εγώ είμαι μαζί σας. Αλλά ναι. Σαν δήμαρχος θα πρέπει να είναι το νομότυπο και να καλυφθώ εγώ για αυτή τη στιγμή. Εσύ θα καλυφθείς. Δήμαρχε, μια ερώτηση. Το Σύνταγμα νόμιμο δεν είναι. Εσύ θα καλυφθείς. Ο Δίας, κύριε του Δία, τι γίνεται αυτό, κύριε του Δία, στην Μηκανιά. Το Σύνταγμα δεν λέει ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο τέτοιο χώρο. Να πάρουμε ένα χώρο. Άχρηστο και να το φτιάξουμε. Δεν έχει τέτοιο ρεύμα. Όχι, δεν θέλω. Τι. Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Άμα συμβεί κάτι, ποιος θα γίνει. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Εμένα θα βάλουμε. Σας απάντησα. Έχει τέτοιο πρόβλημα το κτίριο ή είναι. Έχει τέτοιο πρόβλημα ή είναι απλά παρατημένο. Το άκτιο. Μπορούμε να μπούμε μέσα. Αν δήμαρχε, σου λέω κάτι, αν δεν μας δώσεις χώρο, επειδή έχουμε σκοπό να τα κάνουμε, αν δεν μπορείς να μας καλύψεις σαν κινήσεις πολιτών, όχι σαν πρωτοβουλία, σαν κινήσεις γενικά έχεις πολιτών. Μπράβο, με αυτή την έννοια. Πρέπει να δοθεί χώρος. Αν δεν δοθεί χώρος, θα καταλάβουμε χώρο. Ναι, είναι δική μας ευθύνη πλέον. Αλλά αν δεν δω, θέλουμε έναν χώρο για να κάνουμε δράσεις. Καταλάβετε, δεν θα γίνει του Δήμου. Όχι, πιστεύω. Όχι. Θέλουμε έναν χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις αλληλεγγύης και αντίστασης. Δήμαρχε, μπορεί και εσείς να κάνετε στη βάση του ακτιβισμού να ξεπεράσετε τα όρια σας. Μπορείτε να το ξεπεράσετε. Όταν τα όρια έχουν να κάνουν με την πείνα και με τις ψυχές των ανθρώπων, μπορείτε να ξεπεράσετε τα όρια σας. Όχι, είναι μια πρώτη επαφή. Ένα διάλογο που νομίζω ότι... Εμείς χαιρόμαστε ότι είσαι εδώ. Εγώ στο λέω έτσι, σαν άνθρωπο, χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι εδώ πέρα. Το ξέρω, χαίρομαι που είσαι εδώ.